Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ψυχοργενοί. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια σχετικά με τη σημερινή εκδήλωσή μας, με την οποία εγγενιάζεται από το σύλλογό μας εμάς Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής, το ολογραφικό μουσείο του, και παραδίδεται αυτό από το σωματείο μας στην τοπική κοινωνία μας. Όταν πριν από λίγα χρόνια μια ομάδα γυναικών αναλάβαμε τα ενία του πολιτιστικού αθλητικού συλλόγου του χωριού μας, θέσαμε κάποιους βασικούς στόχους, μεταξύ των οποίων ήταν και η διάσωση και έκθεση προς το κοινό στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού μας. Πολλοί συγχωριανοί μας ήρθαν κοντά μας εμπιστεύτηκαν τις σκέψεις τους και μας εμπιστεύτηκαν πλούσιο υλικό προκειμένου αυτό να διασωθεί. Απέμενε μόνο η ανέβρεση κατάλληλου χώρου για να αναδειχθεί όλο αυτό. Με τη βοήθεια του νυν Προέδρου του χωριού, κύριο Ζαμίχο Βαγγέλη, και τον Αντιπρόεδρο Κώστα Βόμβα, τους οποίους και θα ήθελα να ευχαριστήσω, καθώς έκαναν δεκτή τη σχετική αίτησή μας, μας παραχωρήθηκε το τμήμα εδώ, του κοινωνικού καταστήματος, το οποίο διαμορφώσαμε με έξοδα αποκλειστικά του Συλλόγου και έλαβε αυτό τη σημερινή μορφή του, όπως το βλέπετε. Φροντίσαμε επιμελώς να διαμορφώσουμε το χώρο κατάλληλα για να εκθέσουμε στοιχεία του τόπου μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά όλα τα νυν και απερχόμενα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μου, Αντιπρόεδρος Δίκης Γιαφάρα, Ταμείας Δάφνη Φλόρου, Γραμματέας Κοντοπούλου Αγγέλα, Δεύτερο Γραμματέας, που λείπει αυτή τη στιγμή, είναι η κόρη μου και γέννησε, Καστάμι Παναγιώτα, Έφορος του Πολιτιστικού, Βασιλική Πάσχου. Και βέβαια ένας άντρας εδώ που στάθηκε πολύ δίπλα μας, σε ό,τι και να χρειαζόταν, και ήταν έφορος του Πολιτιστικού, Θεόδωρος Γιάκας. Καθώς όλοι μα όλοι συνεισέφεραν πολλά, προκειμένου σήμερα ένα λογραφικό μουσείο να κοσμεί το χωριό μας. Αφιέρωσαν όλοι πολύ προσωπικό χρόνο, με προσωπική εργασία φτάσαμε σήμερα εδώ.